κάνεις τώρα λοιπόν, για πες. Τώρα καταρχάς, εγώ έχω αποφασίσει σιγά σιγά να αποχωρήσω. Τι εννοείς? Από το επάγγελμα, από την ιδιότητα. Σοβαρά? Ναι. Από αυτό η απόφαση τώρα φρέσκια. Ψυχρεμότατη και νυφαλιότατη. Αντίστοιχη με τις τράπεζες. Ναι. Τόσο δομική. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου και θέλω να ζήσω λιγάκι. Και έχω δουλέψει σκληρά. Δηλαδή, όταν λες να ζήσεις, τι θα αλλάξει την καθημερινότητα? Τι θα αλλάξει? Θα κάνω παράσταση για Δευτέρες και Τρίτες και την υπόλοιπη εβδομάδα θα απλώνω την αρίδα μου. Και θα κάνω τις δραστηριότητες που μου αρέσουν εμένα να κάνω. Αυτό θα αλλάξει. Σε εμπόδιζε αυτό? Όχι. Μα το να δουλεύεις κάθε μέρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, δουλεύεις καθημερινά. Δεν είναι δουλειά η δικιά μας εύκολη, παιδιά. Ναι. Δεν είναι δουλειά εύκολη. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να πεις ότι σταματάω για δύο χρόνια. Αν δεν έχεις ζωή, μπορεί η δουλειά μας να γίνει ένα τοπίο στο οποίο μέσα θα ανθίσεις και δεν θα μπορείς χωρίς αυτό. Αλλά αν έχεις ζωή, είναι η δουλειά η δικιά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν το ξεχωρίζουν όλοι οι άνθρωποι αυτό, τη δουλειά από τη ζωή. Ναι, εσύ το ξεχωρίζεις. Ναι. Εσύ, λοιπόν, άρα θα κάνεις επιλεκτικά από το εξής. Θα κάνω επιλεκτικά πράγματα. Ναι. Θα κάνω επιλεκτικά γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ και σκληρά και με πολλές ώρες την ημέρα επί σειρά ετών και θέλω λίγο πριν να έρθει η ώρα. Πριν έρθει η ώρα να είμαι με τον μπαστούνάκι, αν επιβιώσω, μέχρι τότε να κάνω κάποια πράγματα τα οποία θέλουν καλή φυσική κατάσταση. Να κάνω τα ταξίδια μου, να κάνω τις ιστιοπλοείες μου, να κάνω. Ό,τι αγαπάς, τέλος πάντων. Να σκάβω τον κήπο και να καλλιεργώ. Τέτοια πράγματα. Ηλικιακό είναι αυτό, είναι κάποιο. Δεν είναι θέμα ηλικιακό. Είδες κάτι στο ημερολόγιο. Δεν θέλω να δουλεύω και άλλο, παιδιά, όνομα του Θεού. Ναι, εγώ σε καταλαβαίνω. Έχω δουλεύω μισό αιώνα. Ναι. Δουλεύω το 1900, περίμενε. Από το 1976. Σοβαρά. Από το 1976 δουλεύω. Κυριολεκτικά μη δουλεύει μισό αιώνα. Παιδιά, πώς δουλεύει το 1976. Το 1976 με προσέλαβε η Εθνοκάρτα, η θηγατρική τη Εθνική Τράπεζα, σαν υπάλληλο. Πόσο ήσουν, 18. 17. Ναι, εκεί. 18. Ναι. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω. Από τότε δουλεύω. Δεν μου βγαίνει ηλικιακά. Βέβαια, με ένα διάλειμμα του στρατού που και στρατός είναι δουλειά και μάλιστα σκληρή. Ναι. Έτσι. Οπότε με ένα διάλειμμα λοιπόν για το στρατό, 24 μήνες, 26 δεν θυμάμαι. Ήταν και πολύ τότε. Δουλεύω από το 77 ακατάπαυστα. Ναι.